Χαοτικές καταστάσεις στην Αγία Πελαγία διαβλέπουν επαγγελματίες στον χώρο των τουριστικών λεωφορείων, καθώς όπως υποστηρίζουν, θα υπάρξει κυκλοφοριακό χάος στο τουριστικό θέρετρο μετά το κλείσιμο του παλιού κόμβου της Αχλάδας, όπως προέβλεπε η αρχική μελέτη στο πλαίσιο των κόμβων σε Αγία Πελαγία και Αχλάδα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτό θα δημιουργήσει ένα ντόμινο δυσμενών εξελίξεων, διότι κάτω είναι 5 οικισμοί της Αγίας Πελαγίας, που εκτός του οικισμού είναι χιλιάδες εκκλίνες. Φανταστείτε λοιπόν όλα τα τουριστικά λεωφορεία, όλοι οι τουρίστες που είναι με τα νοικιαζόμενα οχήματα, όλοι οι κάτοικοι να χρειάζεται να μπαίνουν από τον πρώτο κόμβο της Αγίας Πελαγίας. Δηλαδή, εξυπηρετούμε ένα ξενοδοχείο που είναι κοντά στην έξοδο της Αχλάδας και αναγκαστικά το τουριστικό λεωφορείο θα πρέπει να ξαναγυρίσει τον ίδιο δρόμο πίσω. Θα γίνει ένα χάος. Φέτος μάθαμε ότι ο κόμβος από Ρέθυμνο προς Ηράκλειο έχει κλείσει λόγω ασφάλειας. Υπάρχουν πάρα πολλές ξενοδοχικές μονάδες κάτω στην Αγία Πελαγία και ένας δρόμος δεν μας εξυπηρετεί. Είναι πάρα πολλά τα πούλμαν. Κάθε μέρα μπορεί να κατεβαίνουν και 200 πούλμαν κάτω. Δεν γίνεται να μπαίνουν από το χωριό της Αγίας Πελαγίας. Είναι ο δρόμος στενός, έχει πάρα πολλές στροφές. Προκειμένου να αποφευθούν τραγελαφικές καταστάσεις, ο Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Τουριστικών Λεωφορείων Κρήτης ζητά την παρέμβαση της Περιφέρειας Κρήτης προκειμένου να επιτραπεί τη φετινή τουριστική σεζόν η διέλευση των τουριστικών λεωφορείων στον παλιό κόμβο της Αχλάδας. Οι τουρίστες θα είναι πολύ δυσαρεστημένοι και θα υπάρξει πρόβλημα και με τους συμπολίτες μας στην Αγία Πελαγία. Σε πολλά σημεία θα κολλήσουν, ειδικά και στο Καψί, στη στροφή, μέχρι να βγούμε πάνω από το Αλεξάνδρ, να προχωρήσουμε πάνω. Διότι φανταστείτε ότι θα είναι εκδρομικά λεωφορεία, θα είναι λεωφορεία των τράνσφερ, είτε αναχώρηση είτε άφηξη, τα οποία θα υπάρχει μια συνεχής και μεγάλη κίνηση σε όλους τους δρόμους, σε όλο το μήκος πλάτος των δρόμων. Και μην ξεχνάμε βέβαια και τους Έλληνες, οι οποίοι θα πρέπει να πηγαίνουν για να πηγαίνουν στη θάλασσα. Θα γίνει ένα πάχαλο. Όταν έρθεις από Ρέθυμνο, υπάρχουν δύο περιπτώσεις. Ή να πας από τη δεύτερη στην αναχώρηση της Αγίας Πελαγίας, να γυρίσεις να κατέβεις από την πρώτη και μετά αναγκαστικά πρέπει να περάσεις όλο το χωριό. Ή το πρόβλημα θα είναι πάρα πολύ μεγάλο. Είναι και θέματα ασφάλειας πλέον. Τον περασμένο Νοέμβριο, το κλείσιμο του κόμβου της Αχλάδας πυροδότησε σφοδρές αντιδράσεις και από κατοίκους της περιοχής, οι οποίοι περιέγραφαν τα προβλήματα προσβασιμότητας και ταλαιπωρίας, εκφράζοντας παράλληλα τους φόβους τους και σε ζητήματα πολιτικής προστασίας. Τότε η Περιφέρεια Κρήτης παρέλαβε από το αρμόδιο Υπουργείο τη μελέτη για τη μετατροπή του ημικόμβου της Αχλάδας σε πλήρη κόμβο, έργο που διασφαλίζει τις συνθήκες ασφάλειας. Ωστόσο, μέχρι σήμερα δεν έχουν δρομολογηθεί διαγωνιστικές διαδικασίες για την υλοποίηση του έργου. Έχει δεσμευτεί το Υπουργείο για 2 εκατομμύρια ευρώ. Αυτά είναι τα κονδύλια που πριν κάποιους μήνες μετέφερε το Υπουργείο στην Περιφέρεια. Και όπως σας είπα, εξετάζεται η μελέτη για όλες τις εγκρίσεις και τις άδειες που πρέπει να δοθούν, αλλά και για τις λεπτομέρειες τεχνικές που θα σας ενημερώσουν σίγουρα, θα μας ενημερώσουν και εμάς το επόμενο χρονικό διάστημα από την Περιφέρεια για τα επόμενα βήματα. Με φόντο τις καθυστερήσεις που καταγράφονται, ο κλάδος των τουριστικών λεωφορείων τονίζει την ανάγκη να βρεθεί λύση για τη φετινή τουριστική σεζόν, προκειμένου να αποφευθεί η ταλαιπωρία χιλιάδων τουριστών. Εμείς αυτό που ζητάμε άμεσα είναι να ισχύσει το προηγούμενο καθεστώς. Αυτό που ίσχυε έως τώρα, ούτως ώστε να βγάλουμε την καλοκαιρινή σεζόν.